επιτυγχάνει προνομιακές συμφωνίες με τις εταιρείες των Αμερικανικών σιδηροδρόμων, αποκτώντας το μονοπόλιο στη διακίνησή του. Σε λίγα χρόνια ελέγχει ολόκληρο το κύκλωμα. Η Standard Oil γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδιού. Νάτι, γεια σου Ιωάννα. Αποκλείοντας τους ανεξάρτητους παραγωγούς. Έτσι, ο John D. Rockefeller ανεβαίνει στην ανώτατη κλίμακα του πλούτου και της δύναμης, όπου θα μείνει ως τα βαθιά του γεράματα. Πεθαίνει το 1937, έχοντας δημιουργήσει μια απέραντη οικονομική αυτοκρατορία, όχι μόνο στο πετρέλαιο, αλλά και έχοντας διαθέσει, όπως και οι κληρονόμοι του, μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, στο Ίδρυμα Rockefeller για την Ευημερία και στο Ινστιτούτο Rockefeller για ιατρικές έρευνες. Στο τέλος πλέον του 19ου αιώνα στη ΣΥΠΑ γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η οικονομική δύναμη συγκεντρώνεται στα χέρια των ολίγων. Ο Rockefeller και ο έλεγχος της αγοράς πετρελαίου από την εταιρεία του είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Είναι η κύρια αιτία για την ψήφιση το 1890 του νόμου Sherman, Sherman Antitrust Act, εναντίον των μεγάλων μονοπωλίων που καθορίζουν τις τιμές παραμερίζοντας τον ανταγωνισμό. Ο νόμος κατά των Trust απαγορεύει οποιαδήποτε συμφωνία αποσκοπής στον περιορισμό του ελεύθερου εμπορίου. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του χρησιμοποιείται κυρίως εναντίον των εργατικών συνδικάτων, που εκείνη την εποχή θεμελιώνουν όλο και πιο στέρεα τη δύναμή τους. Άρα ο Rockefeller πέθανε 98 ετών.